Και πες μας πώς νιώθεις, τα συναισθήματά σου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Είσαστε ακόμα στην αρχή, όπως έχουν πει οι πλήστοι από την ομάδα. Πραγματικά δεν έχω λόγια, αλλά θα πω ότι που την αρχή της σεζόν, που το καλοκαίρι, ο προπονητής μας επίστεψε ότι φέτος πραγματικά θα βάλουμε τους στόχους και θα τους πετύχουμε. Σίγουρα είναι ο πρώτος στόχος εδώ το κύπελλο, έχουμε συνέχεια. Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή το λέμε κάθε χρόνο ότι στην τελευταία μου χρονιά ήταν δύσκολη απόφαση να κατεβώ φέτος και σίγουρα για μένα είναι που τα... πώς η λέξη, γλυκίτα των κύπελλων που σήκωσα. Η ομάδα... τι να πω, ειλικρινά, νομίζω έχω χάσει τα λόγια μου για πρώτη φορά. Εάν καταφέρετε να κατακτήσετε και το πρωτάθλημα, θα είναι οριστικά η απόσυρση ή θα περιμένουμε, θα έχουμε ακόμα ένα χρόνο μέχρι να το καταφέρεις? Έχω βάλει στόχο μέχρι τα 50, έχουμε ακόμα. Κοίτα, θα το χαρούμε αυτόν τώρα και μετά θα ξανασοβαρευτούμε. Μεγάλη συνέχεια μετά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και πραγματικά συγχαρώ τον προπονητή μας που... τι να πω, επίστεψε το, μας δουλεύει απίστευτα, έκαμε τις σωστές επιλογές που το καλοκαίρι και πιστεύω θα συνεχίσουμε και θα πετύχουμε αυτό που είπαμε να κάνουμε φέτος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.